ας πληθάς τον κούλαξον, σώτεραν άπαυσον φυλάτων αυτάς. Εις την μακαρίαν ζωή, τη παραξή φυλάνθρωπε, η θεόνας πάθος πίστασαν, έλεγε κοελεϊθήνεν, ας πληθάς τον κούλαξον. Δένδρον αρδεύουσιν, ως περαιμπτική την φάλαγγα των επελεκτών επιτέλεσαν, ούτω και εν του ουρανού στάτη Αγίων μαρτύρων συντοκίτωσαν. Και ως περπαρανθρώπης κύριοι εγώνασαν, ούτω παρασύντο και το Άγιο έστωσαν, τον βαραγώνα των καλών γονίσαντο και τον δρόμο οι γενναίοι αθλητές νικηφόρους ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των του δικαιοσύνη Στέφανου. Η μην δε της των εκείνων θανάτου ελευθέρωσης γη ζώσιν παράσχου ο Θεός, αη μνημονεύει τους υπερόφου αυτών θυσίας και αναθεωρούν. Η κυρία Αναστασία Παπαϊωάννου και η κυρία Μαρία Μωράκη καταθέτουν του Στέφανου. Εκ μέρους της Ενορίας Παναγίας Καμαριανής Red Hill καταθέτουν ο πρόεδρος Ευθύμιος Παρώνης, καταθέτει Στέφανο. Οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο, η Καταρίνα Κουφουμανόλη και η Αθανασία Μωρονοπούλου καταθέτουν Στέφανο. Μέλος των σχολείων της Νότερης Ενωρίας Άγιος Παντελήμων Δένων, οι μαθητές στο Γυμνάσιο Σχολείο, ο Μιχάλης Κουφουμανόλης και η Ζώη Δόξης καταθέτουν Στέφανο. Εκ μέρους του ένατου Όκλεϊ Ελληνικού Σώματος Προσκόπων, οι αρχηγοί Εμμανουήλ Αϊζής και Δημήτριος Καραγιάννης καταθέτουν Στέφανο. Yeah.
28 Οκτωβρίου ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Γκράτσι, παρέδωσε ένα τελεσίγραφο στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. Η απάντηση του Μεταξά ήταν άμεση και κατηγορηματική. Όχι. Αυτή η απάντηση δεν ήταν μόνο πολιτική, αλλά και σύμβολο της θέλησης του ελληνικού λαού να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Ακολουθώντας την κήρυξη του πολέμου, οι Έλληνες στρατιώτες έδειξαν απαράμιλο θάρρος και ηρωισμό στα βουνά της Πίντου, αντιμετωπίζοντας τις ιταλικές δυνάμεις με αποφασιστικότητα και στρατηγική εφηβεία. Η αντίσταση αυτή οδήγησε σε μια από τις πρώτες νίκες κατά των δυνάμεων του άξονα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Είναι η ημέρα που μας θυμίζει πως οι αξίες του εθνικού αγώνα, της αλληλεγγύης και της ενότητας είναι πάντα επίκαιρες. Ας διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους και ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις ιδέες που μας ενώνουν. Χρόνια πολλά σε όλους και ας τιμήσουμε την 28 Οκτωβρίου με υπερηφάνεια και σεβασμό. Ευχαριστούμε.